Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσετε μια απάντηση, να δώσετε μια απάντηση σε αυτό το οποίο η λαϊκή συσπήρωση σας κατηγόρησε ως δημοτική αρχή τις προηγούμενες ημέρες και μίλησε ότι είσαστε εισπράκτορας γιατί, ως Δήμος, γιατί αμέσως μετά το Πάσχα προχωράτε σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές από 50 ευρώ σε χιλιάδες δημότες. Λέω αυτολεξί τι λέει, αναφέρει, είναι πολύ σύντομη η ανακοίνωση για να ξέρει ο κόσμος. Η Δημοτική Αρχή για άλλη μία φορά όχι μόνο αποδέχεται την πολιτική της κυβέρνησης που χτυπάει το λαϊκό εισόδημα, αλλά πρωτοστατεί στην υλοποίησή της. Ενώ δηλώνει ότι εφίλει να υπακούει στον νόμο της κυβέρνησης, δεν λέει κουβέντα για το μεγαλύτερο φιλέτη του Δήμου Ηρακλείου, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το κεντρικό κράτος, με πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αντί η Δημοτική Αρχή να απειλεί τις εργατικές λαϊκές οικογένειες με κατασχέσεις λογαριασμών και πληστηριασμούς, ας αναζητήσει πρώτα τα χρέη των μεγαλοφιλετών και των εταιριών ή των διαχειριστών τους για τις ΑΕ που έκλεισαν. Και τέλος, η λαϊκή συσπήρωση επισημαίνει ότι από τις οφειλές προς το Δήμο σχεδόν το μισό ποσό είναι από περίπου 200 οφειλέτες με χρέος άνω των 60.000 ευρώ καθένας, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία πάνω από το 90% είναι μικροοφειλέτες με χρέος μέχρι 1.000 ευρώ. Παρακαλώ. Κύριε Δουλιάκη, ζούμε όλοι στο πιο όμορφο πολίτημα που επινόησε ποτέ η ανθρώπινη ζωή, αυτό της δημοκρατίας. Και χαιρόμαστε όλοι που πραγματικά ζούμε σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, για το οποίο όλοι νιώθουμε και ασφάλεια αλλά και καθαρή σχέση μεταξύ μας. Είμαστε υποχρεωμένοι σε ένα δημοκρατικό καθεστώς να υπηρετούμε τους νόμους και τις αρχές που μας διέπουν όλοι και που είμαστε δεσμευμένοι να τις υπηρετήσουμε. Τίποτα λιγότερο και τίποτα παραπάνω δεν κάνει ο Δήμος Ηρακλείου από το να με βάση τον νόμο να ασκήσει τα καθήκοντά του. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, ο εισπρακτικός μηχανισμός για τον οποίο η λαϊκή συσπήρωση σχολιάζει, που δεν θέλω να μπω στην ουσία του σχολείου του, γιατί δεν νομίζω ότι αξίζει ο κόπος, όχι γιατί θέλω να τους περιφρονήσω, αλλά γιατί μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι πολιτική πεποίθηση, πολιτική βούληση του Δήμου Ηρακλείου να αρχίσει να κάνει τον εισπράκτορα και να επιβάλλει αναγκαστικά μέτρα στους πολίτες του Ηρακλείου. Είναι όμως νόμος του κράτους που η υπηρεσία μας, η οικονομική υπηρεσία, είναι υποχρεωμένη να τον διοικήσει με αυταπάρνηση. Τι εννοώ με αυτό? Αν οι υπηρεσιακοί δεν το κάνουν αυτό, όχι μόνο για το Δήμο Ηρακλείου, αλλά για όλους τους Δήμους της Ελλάδος, θα έχουν την ευθύνη των όσων δεν κάνουν. Συνεπώς, αυτό που λέμε και έχουμε αναδείξει το διάστημα είναι, για να μην έρθουν οι πολίτες, οι συνδημότες μας, οι οποίοι για κάποιο λόγο οφείλουν στο Δήμο Ηρακλείου, μέσα από κάποιες παραβάσεις ή οτιδήποτε άλλο είχαν ως απαιτητικός, ως υποχρεώσεις προς το Δήμο, για να μην ο Δήμος αναγκαστεί να κάνει τα σπαθιά μέτρα που επιβάλλει η γενική κυβέρνηση, ο νόμος του κράτους δηλαδή, όχι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και εδώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός, ο νόμος του κράτους που είμαστε υποχρεωμένοι να τον επαρασκευαστούμε και να τον εφαρμόσουμε στο έπακρό του. Είναι, κινδυνεύει η ίδια υπηρεσία να καταλογιστούν τα χρήματα αυτά στους υπηρεσιακούς που δεν ασκούν καλώς τα καθήκοντά τους. Συνεπώς, τι θέλω να πω εγώ? Θέλω να πω στους όλους τους συνδημότες μας, και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, να κινητοποιηθούν στην δυνατότητα αυτή, να δουν αν πραγματικά οφείλουν. Έχουμε τη δυνατότητα μέσω του ίντερνετ να μπουν στο πόρταλ του heraklion.gr, στο ePay και με τους κωδικούς τάξης, να δουν πραγματικά αν οφείλουν. Γιατί μπορεί και να μην οφείλουν, ένα. Δεύτερον, αν οφείλουν, αν πραγματικά οφείλουν, δηλαδή μπορεί να είναι στην καρτέλα τους οφειλές, αλλά που μπορεί και να μην πρέπει να τις πληρώσουν, γιατί έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή κάποιο λάθος, και γι' αυτό θα πρέπει να προστρέξουν, να δουν αν μπορούν και έχουν το δικαίωμα να κάνουν και ένσταση πάνω σε αυτό. Και φυσικά, αν κάποιος έχει πραγματικές οφειλές, να τις ρυθμίσει, έτσι ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο που επιβάλλει ο νόμος αυτών των αναγκαστικών μέτρων. Δεν γίνεται λοιπόν, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου έχει αυτή την ανάγκη, αυτή την αγωνία να πάει τώρα στα σπίτια των ανθρώπων και να αρχίσει να παίρνει τα χρήματά τους από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Απλά είναι απέτηση του κράτους, γιατί αν αυτό δεν συμβεί και αν αυτό περάσει αυτό το χρονικό διάστημα της γέφυρας μεταξύ της 20ετίας και της 50ετίας που έχει αλλάξει ο νόμος, δεν το κάνουμε, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να βρουν τον πελάτη τους οι υπηρεσιακοί.
Και δεν μιλάμε για το Δήμο Ηρακλείου. Αναζητείτε όλους τους Δήμους ανά την Ελλάδα. Μάλιστα. Αναζητείτε. Αυτός είναι ο λόγος που γίνονται αυτές και οι κινητοποιήσεις και η προτροπή των πολιτών να τρέξουν να δουν πραγματικά αν οφείλουν, τι οφείλουν και πώς μπορούν να ρυθμίσουν τις δόσεις τους. Δίνει μια δυνατότητα η ΟΤΑ να μπορούν να ρυθμίσουν δόσεις από 12 έως 24 δόσεις και έχουμε σε αυτό το σημείο κάνει μια μεγάλη παρέμβαση μέσω της ΚΕΔΕ να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια πιο γενναία ρύθμιση και για να εισπράξουν τα ποσά αυτά να εισπραχθούν τελικά, αλλά και για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Είτε με μεγαλύτερο δοσολόγιο, είτε με ένα μπόνους σε έναν άνθρωπο που θέλει να πληρώσει τις οφειλές της 20ετίας του, είτε με μια εκδοτική διαδικασία σε ανθρώπους που είναι σοβαροί και συνεπείς στις οφειλές τους. Εμείς αυτό, η παρέμβαση δική μας δηλαδή που μας το επιβάλλει, είναι να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε πιο χρήσιμα εργαλεία, πιο καλά εργαλεία, πιο δυνατά εργαλεία για τους πολίτες. Και αυτό σας το λέω ότι το κάνουμε με πολύ σοβαρότητα. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να ασκήσουμε τα καθήκοντα, να ασκήσουν τα καθήκοντα υπηρεσιακοί με βάση τον νόμο. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν είναι λοιπόν απέτηση του Δήμου Ηρακλείου, είναι απέτηση του ελληνικού κράτους, γιατί τα έσοδα τον ΟΤΑ. Ωραία, είναι, που σημαίνει, είναι που σημαίνει, το ίδιο σύστημα που είναι και τα έσοδα. Που σημαίνει απλά και πρακτικά, όπως το διευκρινίζετε, ότι από τη στιγμή που είσαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε τον νόμο, ότι ενδεχόμενα μπροστά μας να δούμε και κατασχέσεις λογαριασμών και πληστηριασμούς και να το ακούσουμε από δημότες. Αλλά κάνοντας, γι' αυτό ίσως σας αποκαλεί έτσι και σας δίνει τον τίτλο εισπράκτορα. Εκείνο το οποίο βάζει ωστόσο ως παράμετρο είναι, γιατί δεν αναζητάτε πρώτα τα χρέη των μεγαλοφιλετών και των εταιριών, όταν λέει ότι περίπου 200 οφειλέτες έχουν χρέη άνω των 60.000 ευρώ ο καθένας. Πάτε προς την κατεύθυνση αυτή ή πάτε στους μικρούς, όπως είναι το τελευταίο που ρωτώ, σας κατηγορεί? Ακούστε, δεν υπάρχουν 200 οφειλέτες με μεγάλες τέτοιες, με τέτοια ποσά. Δεν ξέρω πού το βρήκε η λαϊκή συσπήρωση αυτό το νούμερο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει περίπου 42.000 συμπολίτες μας οι οποίοι χρωστάνε στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό των συμπολιτών μας, το οποίο για κάποιο λόγο έχει μια οφειλή απέναντι στο Δήμο. Τώρα, εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε αυτό το οποίο, να δούμε αν πραγματικά είναι το ρεαλιστικό, αν κάποιοι έχουν πληρώσει και δεν έχουν φανεί, γιατί συμβαίνει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές αυθαιρεσίες, ειδικά στα ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί, αλλά δεν έχουν περάσει και δεν έχουν ενημερωθεί ο Δήμος, συνεπώς κοιμάται μια τέτοια οφειλή. Γι' αυτό και προτρέπουμε τους πολίτες να έρθουν να δουν αν πραγματικά οφείλουν ή όχι. Από την άλλη μεριά, φυσικά και κινούμαστε για τις εταιρείες που οφείλουν στο Δήμο Ηρακλείου και σας λέω ότι, και σας το δουν και ως είδηση, ότι εμείς κινούμαστε ήδη για τις μεγάλες εταιρείες όπως είναι ΔΕΗ και άλλες που οφείλουν μέσω του εισπρακτικού μηχανισμού του ΤΑΠ να μας αποδώσουν όλο αυτό το οφειλούμενο ποσό και κάνουμε όλες τις παρεμβάσεις με νομικά και άλλα μέσα. Επίσης πρέπει να σας πω ότι φυσικά και θα διεκδικήσουμε και φυσικά δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι στις απαιτήσεις του κράτους. Το κράτος οφείλει στους Δήμους, εκεί μπορώ να συμφωνήσω με την λαϊκή συσπήρωση και θα κάνουμε και όλες τις απαραίτητες ενέργειες συντονισμένα, δικτυωμένα με όλους τους Δήμους για να έχει και αποτέλεσμα αυτό. Φυσικά και οι χρηματοδοτήσεις της γενικής κυβέρνησης απέναντι στο ΣΟΤΑ είναι το ελάχιστο, δεν φτάνουν ούτε για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Συνεπώς καταλαβαίνετε τα προβλήματα που προκύπτουν για να εκτελέσει και ένα μεγάλο έργο σε τέτοιους μεγάλους δήμους και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις και έχουμε απαιτήσεις από την γενική κυβέρνηση και θα τις ασκήσουμε με ό,τι μέσο και με ό,τι δυνατότητα και με όποιο εργαλείο μπορούμε να ασκήσουμε αυτή μας την απέτηση. Είναι απέτηση από την γενική κυβέρνηση και θα το κάνουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και συντονισμένα και οργανωμένα και με άλλους πολλούς δήμους. Αυτό να είστε σίγουροι, κυρία Δουλγεράκη, ότι και το γνωρίζουμε και θα το πράξουμε. Απλά δεν είναι αποτέλεσμα ενός. Είναι αποτέλεσμα που αφορούν όλους τους δήμους και πρέπει όλοι να συντονιστούμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Γρημανάκη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για τις κουβέντες.